Μέσω ΑΣΕΠ θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις προσλήψεις των νέων δημοτικών αστυνομικών. Οι Δήμοι που έχουν οργανική μονάδα δημοτικής αστυνομίας καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων. Η διαδικασία επιλογής των 1.264 νέων δημοτικών αστυνομικών θα γίνει αποκλειστικά από τον ΑΣΕΠ, ενώ στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν πτυχιούχοι, ΑΕΗ, ΤΕΗ και απόφοιτοι οποιοδήποτε τύπου λυκείου. Για το Δήμο Σερών προβλέπονται 5 θέσεις, οι οποίες θα ανεβάσουν το συνολικό αριθμό των δημοτικών αστυνομικών στους 10, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Οι θέσεις οι οποίες προβλέπονται από τον οργανισμό του Δήμου είναι 10 για τη δημοτική αστυνομία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 δημοτικούς αστυνόμους, ένας φυσικά είναι διοικητικός, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι 5 οι θέσεις. Υπάρχουν 5 θέσεις για το Δήμο Σερών, οι 5 υπόλοιπες θα καλυφθούν από αυτήν την προκήρυξη. Δηλαδή η δημοτική αστυνομία μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, που είναι η διαδικασία ΣΕΠ, να ξεκαθαρίσουμε, δεν εμπλέκεται καθόλου ο Δήμος στην επιλογή των δημοτικών αστυνόμων. Υπάρχει μια προκήρυξη η οποία θα βγει σε λίγο. Θα καταθέσουν αυτοί που έχουν τα προσόντα το αίτημά τους ηλεκτρονικά και από εκεί θα γίνει αυτόματα η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ και θα μας έρθουν εδώ οι 5 νέοι δημοτικοί αστυνόμοι. Οπότε να έχουμε μια δημοτική αστυνομία 10. Μου θέλω να σας πω όμως εδώ, γιατί το θέτετε και παίρνω μια αφορμή από αυτό, ότι ήδη είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης του νέου ΟΗ, του νέου οργανισμού εσωτερικής των υπηρεσιών του Δήμου. Θα έχουμε πολλές αλλαγές. Μία από τις αλλαγές θα είναι και η αύξηση της δημοτικής αστυνομίας σε 20 άτομα. Δηλαδή να έχουμε την δυνατότητα σε μελλοντικές προσλήψεις να πάρουμε άλλα 10 άτομα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένας Δήμος αρκετά μεγάλος, και με αστικό κομμάτι μεγάλο, αλλά και με πολλά χωριά, απαιτεί μια τέτοια ευάριθμη παρουσία δημοτικής αστυνομίας, η οποία θα μπορεί να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς κάτι. Τα άτομα, εμείς δεν προσλαμβάνουμε μόνοι μας δημοτικούς αστυνόμους. Ήρθαν αυτοί οι 5 πριν από 3 χρόνια. Έρχονται τώρα, θα έρθουν με τις νέες προσλήψεις και οι άλλοι 5 μέχρι τον αριθμό του οργανισμού που έχουμε τώρα. Ολοκληρώνεται όμως και θα έχουμε πολλές αλλαγές και στις διευθύνσεις, θα έχουμε αλλαγές και στη στελέχωση, σε νέες υπηρεσίες. Επικαιροποιούμε και εξυγχρονίζουμε διοικητικά και το Δήμο μας.